Αρχαία Αίγυπτος. Η εκτροφή ζώων. Η εκτροφή των ζώων στην Αρχαία Αίγυπτο ξεκινάει από την νεολιθική εποχή. Περισσότερο διαδεδομένη ήταν η εκτροφή των βοοειδών. Ωστόσο, εκτρέφονταν επίσης γαϊδούρια, κατσίκες, πρόβατα, διάφορα είδη πουλών, άλογα, καμήλες και ορνηθοειδή. Τα ζώα αυτά τα χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι σε διάφορες εργασίες, ενώ συνάμα έπαιρναν από αυτά το δέρμα, το κρέας και το γάλα τους. Επειδή τα ζώα σε μια αγροτική κοινωνία, όπως η Αιγυπτιακή, αποτελούσαν πολύτιμο αγαθό, έπρεπε να τα προστατεύουν από τους κλέπτες. Μία μέθοδος που ακολουθούσαν οι βοσκοί για αυτόν τον σκοπό ήταν το μαρκάρισμα των ζώων. Συγκέντρωναν τα ζώα σε ένα σημείο, τους έδαιναν τα πόδια και τα ξάπλωναν στο πλάι σαν να επρόκειτο να τα θυσιάσουν. Κατόπιν ζέσταναν μία σφραγίδα από μέταλλο, συνήθως ορίχαλκο, μέχρι να πυρακτωθεί και την εφάρμοζαν στο δεξί ισχύο του ζώου. Αρχαία Αίγυπτος.